Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Μια εκπομπή φουλ επίθεση, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 3 όπως κάθε μεσημέρι. Σχολιάζοντας, αναλύοντας και ενημερώνοντας για ό,τι συμβαίνει γύρω από την αθλητική επικαιρότητα. Με το όνομα του Βραζιλιάνου Λέο Ζαμπά να απασχολεί εδώ και περίπου μία-μία μισή ώρα το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Ο Βραζιλιάνος, 19χρονος Βραζιλιάνος, φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στον δικέφαλο του Βορρά. Στον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος σήμερα ουσιαστικά το απόγευμα στις 6.30 ξεκινά για τη νέα σεζόν, η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας. Με στόχο φυσικά να είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα έτοιμος για τους αγώνες με τη Βασιλεία, η οποία θα είναι η αντίπαλός του στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, όπως προέκυψε από την χθεσινή κλήρωση. Όλα αυτά που αφορούν την επικαιρότητα, την ασπρόμαυρη επικαιρότητα, φυσικά θα σχολιάσουμε και για το Μουντιάλ, γεμάτη μέρα και σήμερα με παιχνίδια. Εδώ είμαστε λοιπόν, φουλ επίθεση στο Λίμπερο 107,4. Ξεκινήσαμε λέγοντας για τον Λέο Ζαμπά, τον 19χρονο, ο οποίος στις 2 Αυγούστου θα κλείσει τα 20 έτη και φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ. Μια μεταγραφή με το βλέμμα και στο μέλλον, αγωνίζεται στη θέση του αριστερού εξτρέμ κυρίως, αλλά και στην κορυφή της επίθεσης, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος στο παρελθόν. Την περσινή σεζόν στην Αχμάτ Γκρόζνη και 24 συμμετοχές και 3 τέρματα. Έχει μετρήσει συνολικά μέχρι στιγμής 11 συμμετοχές και με την Under 20 της Εθνικής Βραζιλίας. Ενώ η Αχμάτ Γκρόζνη, η ρωσική ομάδα, είχε δαπανίσει περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από την Corinthians, από τις ακαδημίες της οποίας προέρχεται ο Λέο Ζαμπά. Περισσότερα φυσικά αναμένονται τις επόμενες ώρες ίσως για να δούμε αν θα κλείσει οριστικά αυτή η μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Για τον Βραζιλιάνο αλλά και γενικότερα για την ασπρόμαυρη επικαιρότητα, για την χθεσινή κλήρωση με τη Βασιλεία, θα σχολιάσουμε, θα συζητήσουμε με έναν παλέμαχο, έναν βετεράνο ποδοσφαιριστή του Δικεφάλου, τον Γιώργο Τουρσουνίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Τουρσουνίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλα καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Όλα καλά. Πώς βλέπετε την τελευταία τη χρονικά μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ με τον Βραζιλιάνο, τον Λέο Ζαμπά? Ναι, είναι όπως είπες και εσύ, νομίζω θα συμφωνήσω ότι είναι μια, αν πραγματοποιηθεί πραγματικά η μεταγραφή, είναι μια μεταγραφή του μέλλοντος και για το μέλλον. Είναι ένας μικρός σε ηλικία. Σίγουρα οι Βραζιλιάνοι τους ξέρουμε, τους γνωρίζουμε, είναι πάρα πολύ καλοί ποιοτικά ποδοσφαιριστές. Και θεωρώ και ελπίζω από τη στιγμή που μπήκε στη διαδικασία, μπήκαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ στη διαδικασία να προχωρήσουν και να δουν αυτόν τον ποδοσφαιριστή, σίγουρα δεν έχουν δει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Και το θετικό είναι, όπως είπα και πριν, ότι είναι και η ηλικία του είναι πάρα πολύ καλή, έτσι ώστε μπορεί να εξελιχθεί σε μια ομάδα όπως είναι η δική μας ο ΠΑΟΚ, να δείξει τις δυνατότητες και το ταλέντο που έχει και φυσικά να βοηθήσει και την ομάδα μας, αλλά και μέσα από την απόδοσή του και την προσφορά του να δείξει και τα καλά στοιχεία που έχει σαν ποδοσφαιριστή. Είναι μια μεταγραφή με το βλέμμα και στο μέλλον. Είναι μια επένδυση, θα λέγαμε έτσι, διότι είναι νεαρό σε ηλικία. Αλλά μπορεί, πιστεύετε, ένα τέτοιο παίκτη Βραζιλιάνο, έχει ένα χρόνο πίσω του στη Ρωσία πέρσι, να δώσει και άμεσα πράγματα στον ΠΑΟΚ? Βέβαια, δεν τον γνωρίζουμε ακόμη, δεν τον έχουμε δει αρκετά. Αλλά έχει μια τέτοια κίνηση. Ναι. Θα το κρίνουν οι επιτελείς και ο προπονητής πολύ περισσότερο στην προετοιμασία που θα το δει, να δείτε στο βαθμό ετοιμότητας το πόσο οι ποδοσφαιριστικές του παραστάσεις είναι τέτοιες, έτσι ώστε να μπορέσει κατευθείαν να βοηθήσει. Νομίζω από τη στιγμή που μπήκανε στη διαδικασία αυτή οι ηθήνοντες της ομάδος, σίγουρα έχουν δει πολύ καλά στοιχεία και νομίζω ότι το νεαρό της ηλικίας δεν σημαίνει κάτι από τη στιγμή που έχει το ταλέντο και τις δυνατότητες, νομίζω δεν λέει κάτι το 19 ή το 20. Αν πραγματικά μπορεί να δείξει τα στοιχεία αυτά που έχει σαν ποδοσφαιριστής, νομίζω ότι είναι ευκαιρία να το δείξει και μέσα στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα, σίγουρα αν δείξει πραγματικά τα στοιχεία αυτά που έχει, είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι πολύ μικρός η ηλικία
και μπορεί να εξελιχθεί σε έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Έτσι, αυτό με την ηλικία το έχουμε κυρίως εδώ στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό, ένας παίχτης 20 ετών μπορεί να θεωρείται και έτοιμος να δώσει πράγματα. Το 19, το 20, εντάξει, είναι εδώ στην λίγο η νοοτροπία στην Ελλάδα, είναι πολύ διαφορετική. Στο εξωτερικό και πολύ περισσότερο έτσι σε χώρες όπως είναι και η Βραζιλία, νομίζω τα παιδιά αυτά από πολύ μικρά εξελίσσονται και δείχνουν πραγματικά τις δυνατότητες που έχουν. Κύριε Τουρσουνίδη, γενικότερα τις... μέχρι στιγμής μόνο η απόκτηση του Χατσερίδη έχει ανακοινωθεί από πλευρά ΠΑΟΚ. Υπάρχει το θέμα με το Βέρμπλουμ, το οποίο ακούγεται αρκετά το τελευταίο διάστημα και περιμένει την απάντηση του Σουηδίου ΠΑΟΚ. Ναι. Υπάρχουν τα θέματα με τους Κόντε και Πούγκη για την επίθεση. Γενικότερα, πώς βλέπετε έτσι, την κινητικότητα του ΠΑΟΚ όσον αφορά τα μεταγραφικά μέχρι στιγμής? Είναι νωρίς ακόμη, βέβαια. Η κινητικότητα. Γενικότερα, βλέπω ότι αυτή τη στιγμή στην ομάδα γίνονται έτσι πολύ προσεγμένες κινήσεις και πάρα πολύ καλά κάνουν. Το θετικό φέτος στην ομάδα μας είναι ότι υπάρχει ένας πολύ καλός βασικός κορμός που έχει ο προπονητής στις τάξεις του. Ένα παιδιά που έχουν δείξει και καλά στοιχεία και έχουν επιδείξει πολύ καλά στατιστικά. Και νομίζω αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα. Δηλαδή η ομάδα ξεκινάει έτσι με έναν πολύ βασικό κορμό και νομίζω ότι ο προπονητής με κάποιες προσθήκες που θα γίνουν, γιατί σίγουρα θα γίνουν κάποιες προσθήκες, θα μεγαλώσει πολύ το ρόστερ σε βαθμό να μπορέσει να δημιουργήσει ακόμα μια πιο ανταγωνιστική ομάδα. Ίσως και γι' αυτό βλέπουμε ότι, όχι δεν θα έλεγα καθυστερούν, αλλά είναι πολύ πιο προσεκτικοί στις κινήσεις που θέλουν να κάνουν και καλά κάνει η ομάδα, γιατί υπάρχει ο κορμός, υπάρχει η βάση και αυτοί οι ποδοσφαιριστές που πρέπει να έρθουν και θα έρθουν στην ομάδα θα είναι ανάλογα με το τι χρειάζεται ο προπονητής, τι χρειάζεται η ομάδα, έτσι ώστε να μπουν στην ομάδα στο ήδη υπάρχον υλικό που έχει και να μπορέσουν και αυτοί να ενσωματωθούν και να βοηθήσουν την ομάδα. Οπότε καλώς λέτε ότι μέχρι στιγμής δεν υπήρξε μια βιασύνη για να έχουν προσθεθεί ήδη, να έχουν προσθεθεί ήδη στο ρόστερ οι 3 με 4 παίχτες που έχει ζητήσει, ναι, ο Λουτσέσκου. Ναι, πολύ καλά γίνεται. Η προετοιμασία, η επίσημη έναρξη ξεκινάει σήμερα. Νομίζω ότι σίγουρα υπάρχει προγραμματισμός, σίγουρα υπάρχει ένα πλάνο που έχει και ο προπονητής αλλά και οι υπεύθυνοι που τρέχουν τα θέματα αυτά τα μεταγραφικά. Είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο και νομίζω ότι οι παίχτες που θα αποκτηθούν και θα έρθουν νομίζω και γνωρίζουν πολύ καλά το ποιοι θα έρθουν και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα είναι και ποδοσφαιριστές που θα μπουν κατευθείαν στο κλίμα και στο πνεύμα της ομάδας. Από πλευράς των δανεικών που είχε πέρσι ο ΠΑΟΚ σε άλλους συλλόγους, επιστρέφουν, έγινε γνωστό χθες και επίσημα, σίγουρα θα ξεκινήσουν προετοιμασία με την ομάδα ο Ενρίκε, ο Χαρίσης, ο Κίτσιου, ο Χαντισαΐας, ο Μιστακίδης και ο Λάμπρου. Πιστεύετε, ναι, ότι κάποιος από αυτούς, ίσως και όλοι από αυτούς, ή ποιοι μπορούν να κερδίσουν μια θέση στο φετινό ρόστερ μέσω της προετοιμασίας, να αποδείξουν ότι μπορούν να παραμείνουν στην ομάδα? Κοίταξε να δεις, όλα αυτά τα παιδιά που ανέφερες είναι παιδιά που έχουν δείξει πραγματικά, έχουν αγωνιστεί και στην ομάδα μας στον ΠΑΟΚ, έχουν δείξει και τα στοιχεία τους εκεί που έχουν πάει δανεικοί. Όλα αυτά ξέρεις θα δείξουν και θα... δηλαδή θα γίνουν στην προετοιμασία και στο κριτήριο που θα έχει ο προπονητής και φυσικά θα, νομίζω ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο και στους ποδοσφαιριστές που θα πάρθουν σαν μεταγραφή και στις θέσεις που θα κρίνει ο προπονητής και οι ηθήνοντες εκεί ότι μπορούν κάποια παιδιά από αυτά να βοηθήσουν. Όλοι τους έχουν δείξει πολύ καλά στοιχεία, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Το θετικό είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη δυνατότητα, έχει πολλούς ποδοσφαιριστές δανεικούς που έχουν αποκτήσει και εμπειρίες, έχουν πάρει και παιχνίδια πάνω τους και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ήδη ανέφερες 6-7 παιδιά που θα ενσωματωθούν και θα λάβουν μέρος στην προετοιμασία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα νομίζω τον κύριο λόγο και την τελική απόφαση θα την έχει ο προπονητής αφού θα κρίνει και θα οριστικοποιηθεί το ρόστερ αν κάποια από αυτά, παιδιά, κάποια από αυτά τα παιδιά θα μπορέσουν να ενσωματωθούν, όχι μόνο απλά να ενσωματωθούν, αλλά να μπορέσουν να μπουν και να βοηθήσουν και την ομάδα. Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τα δύο πρώτα αυτά παιχνίδια, πιστεύετε, και αν συμφωνείτε με αυτό, ίσως και με την ίδια δεκάδα με την οποία τελείωσε πέρσι τη σεζόν, εφόσον διαθέτει τον κορμό? Δεν μπορούμε να το γνωρίζει κανένας από εμάς, αυτό είναι καθαρά στο θέμα του προπονητή, το πώς ας πούμε θα
είναι πολύ βασικό το μέρος της προετοιμασίας που ξεκινάει όπως είπα σήμερα. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να μπούμε σε διαδικασία ενδεκάδος. Σίγουρα, σίγουρα. Βασικό, θέλω να πω... Ναι. Και το πολύ καλό είναι αυτό που είπα και πριν, ότι η ομάδα έχει τεράστιες δυνατότητες, έχει ένα πολύ βασικό και καλό κορμό από την περσινή χρονιά και από τα χρόνια αυτά που έχει δημιουργηθεί αυτή η ομάδα και ειδικότερα από τη χρονιά που μας πέρασε. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό αυτό για μια ομάδα και για τον προπονητή. Δηλαδή έχει τη μεγαλύτερη εικόνα το πώς λειτουργεί οι ποδοσφαιριστές, το ποιο σύστημα μπορεί να λειτουργήσει, το πώς μπορεί ο κάθε ποδοσφαιριστής να βοηθήσει. Και νομίζω αυτό είναι ένα πολύ συν που έχει φέτος η ομάδα μας. Εκεί θα ήθελα να καταλήξω ουσιαστικά, λέγοντας για την ίδια δεκάδα, ότι θα ήταν ίσως και προτιμότερο για τον ΠΑΟΚ να παραταχθεί στους αυτούς τους πρώτους αγώνες με τη Βασιλεία, με την ίδια περσινή ομάδα, ώστε να είναι και πιο έτοιμος, ίσως πιο δεμένη ομάδα, χωρίς προς τα φερέσει την. Μπορεί να γίνει και αυτό. Τώρα, αν κρίνει ο προπονητής ότι κάποια μεταγραφή είναι τόσο έτοιμος που μπορεί, ας πούμε, να μπει και να βοηθήσει την ομάδα, νομίζω αυτό θα φανεί και στην προετοιμασία και στα φιλικά. Είναι πολύ νωρίς το πρώτο παιχνίδι και πολύ σημαντικό το πρώτο παιχνίδι του αγώνα του Champions League, δηλαδή έχουμε ένα μήνα μπροστά μας. Αλλά νομίζω όλο αυτό ο προγραμματισμός που έχει γίνει βάση σε αυτό. Θεωρώ και πιστεύω ότι η ομάδα, εγώ θα το ξαναπώ, η ομάδα επειδή είναι έτοιμη από πέρσι, νομίζω έχουμε ένα μεγάλο αβαντάζ φέτος να δημιουργήσουμε ακόμα καλύτερη ομάδα, ακόμα μια ομάδα που να παίζει ακόμα καλύτερο ποδόσφαιρο, γιατί πραγματικά ο ΠΑΟΚ, η ομάδα μας, στο περσινό πρωτάθλημα και γενικότερα στη σεζόν, με διαφορά ήταν η καλύτερη ομάδα, η ομάδα που έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Κύριε Τουσουνίδη, γενικότερα, αφού έχουμε ανοίξει συζήτηση για το ρόστερ και εφόσον ξεκινάει και σήμερα επίσημα η προετοιμασία για τη νέα σεζόν, ο ΠΑΟΚ, όπως φαίνεται, δεν θα έχει κάποιον ποδοσφαιριστή από την K20, η οποία πέρσι κατέκτησε και το πρωτάθλημα, στο πρωτάθλημα της Super League νέων K20. Δεν θα έχει κάποιον ποδοσφαιριστή, όπως φαίνεται, ο ΠΑΟΚ μαζί του στην προετοιμασία από αυτά τα παιδιά. Αυτό πώς θα βλέπετε, ίσως επειδή είναι αρκετά ποιοτικό και γεμάτο το ρόστερ και δεν χωράει, δεν βρίσκει χώρο ίσως κάποιος από τα νέα παιδιά? Θέλω να πιστεύω ότι σίγουρα είναι στο πίσω μέρος των μυαλών όλων, και από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι ξέρω και έχω μιλήσει, υπάρχει γνώση στο τι υπάρχει πίσω στην ομάδα του K20 και ακόμα και στην K17. Υπάρχουν πολύ καλά παιδιά που μπορούν ανά πάσα στιγμή να μπουν στο ρόστερ της πρώτης ομάδας. Υπάρχει άριστη συνεργασία από ό,τι γνωρίζω μεταξύ των ανθρώπων εκεί πέρα. Ίσως αυτό που είπες και εσύ, επειδή τώρα ξεκινάει η προετοιμασία, είναι μεγάλο και πλούσιο το ρόστερ, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Νομίζω ότι και έχει δείξει και ο προπονητής ότι και στηρίζει αυτά τα παιδιά και μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάρει κάποιο παιδί που θα κρίνουν ότι είναι έτοιμο να μπει στις υποχρεώσεις της πρώτης ομάδας. Για να πάμε τώρα λίγο στη Βασιλεία, στην αντίπαλο του ΠΑΟΚ που προέκυψε από την χθεσινή κλήρωση. Προτιμούσατε Άγιαξ ή Βασιλεία πριν γίνει η κλήρωση? Και σε αυτές εδώ, σε αυτά τα επίπεδα μάλλον που μιλάμε για ομάδες του Champions League, η Βασιλεία όλοι γνωρίζουμε και όλοι ξέρουμε ότι πέρσι έφτασε πολύ ψηλά στο Champions League. Ο Άγιαξ είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, την έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Να σου πω την αλήθεια, δεν είχα ιδιαίτερη προτίμηση, γιατί θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες είναι πολύ καλές, η κάθε μία με τα στοιχεία που έχει. Ο Άγιαξ είναι μια πιο νεανική ομάδα, πιο ελπιδοφόρα ομάδα, με πολύ μεγάλο ταλέντο. Θεωρώ ότι η Βασιλεία είναι μια πιο έμπειρη ομάδα και τα τελευταία χρόνια έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία. Για να σου πω την αλήθεια, θα είναι δύο δύσκολα παιχνίδια, αλλά εγώ αισιοδοξώ και πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα μας, τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει δείξει πολύ καλή ομάδα, έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που μπορούν να ανταπεξέλθουν σε οποιαδήποτε παιχνίδι και σε οποιαδήποτε ομάδα απέναντι. Θεωρώ, είμαι πολύ αισιόδοξος ότι το ίδιο θα γίνει και στους αγώνες με τη Βασιλεία. Θα δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο και ελπίζω και εύχομαι και εγώ και όπως όλοι οι παοξίδες να μπορέσουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Mm-hmm.
Ίσως υπάρχουν έτσι κάποια σημεία που μπορούμε να πούμε ότι ή υπερτερεί ή μειονεκτεί ο ΠΑΟΚ. Ίσως είναι μειονέκτημα το ότι η Βασιλεία θα ξεκινά τις επίσημες υποχρεώσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα νωρίτερα και θα βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. Είναι ένα στοιχείο αυτό, γιατί θα είναι πιο έτοιμη η ομάδα σίγουρα. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι ένα, θα έλεγα, σε ένα μικρό ποσοστό ότι όταν θα είσαι σίγουρα, όταν έχεις παιχνίδια πάνω σου και ετοιμάζεις ακόμα πιο γρηγορότερα, να είσαι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Αλλά θεωρώ και πιστεύω ότι το έχουν και αυτό στο μυαλό τους, στις τάξεις της ομάδας μας, και θα προετοιμαστούν ανάλογα σε αυτόν τον μήνα, τις 35 μέρες που υπολείπονται, έτσι ώστε να είναι πανέτοιμη η ομάδα. Mm-hmm. Για τον ΠΑΟΚ ίσως αποτελεί πλεονέκτημα. Προσωπική μου άποψη αποτελεί πλεονέκτημα το δεύτερο παιχνίδι είναι εκτός έδρας και το πρώτο μάτς είναι στην Τούμπα. Διότι είδαμε τα τελευταία χρόνια να χάνει προκρίσεις ο ΠΑΟΚ έχοντας το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα του. Κοίταξε να δεις. Προσωπική μου άποψη και ανέκαθεν και όταν έπαιζα εγώ, θεωρώ ότι είναι πιο το καλύτερο είναι το πρώτο παιχνίδι να το παίζει στην έδρα σου. Ναι. Εάν κατορθώσουμε εδώ και πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα, τότε νομίζω το δεύτερο παιχνίδι θα έχουμε μεγαλύτερες ελπίδες και πιθανότητες έτσι ώστε να περάσουμε. Γιατί γνωρίζοντας το αποτέλεσμα του πρώτου παιχνιδιού, τότε πηγαίνει στο δεύτερο παιχνίδι πιο έτοιμος και πιο συγκεντρωμένος για το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Οπότε μπορεί να τον βοηθήσει περισσότερο αυτό. Μπορεί, αλλά αυτά ξέρεις είναι όλα σχετικά, όλα είναι τέτοια αυτά. Νομίζω όλα φαίνονται μέσα στο γήπεδο. Εγώ όπως είπα και πριν και νομίζω ότι και όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ και όλοι αυτοί είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι και την αισιοδοξία όλα αυτή πηγάζει γιατί η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή, η ομάδα έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, η ομάδα λειτουργεί στην εντέλεια σε όλα τα επίπεδα και νομίζω ότι αυτό είναι που μας δίνει την μεγάλη αισιοδοξία που έχει για την φετινή χρονιά. Έτσι και το ότι υπάρχει μια συνέχεια, έχει διατηρηθεί ο περσινός κορμός και υπάρχει μια συνέχεια, κάτι που έλειψε από τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια άλλες φορές. Βήμα με βήμα δίνει συνέχεια πορεία ανωδίκη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι σίγουρα. Κύριε Τουρσουνή, για να ξεφύγουμε λίγο τώρα από τα του ΠΑΟΚ, να σας πάω λίγο στο Μουντιάλ. Τι έχετε ξεχωρίσει έτσι μέχρι στιγμής εκεί, τι βλέπετε? Μέχρι στιγμής είναι το Μουντιάλ των εκπλήξεων. Βλέπουμε ομάδες που τις θεωρούσαμε, γιατί στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν και ειδικά σε αυτά τα επίπεδα, αλλά σίγουρα όταν βλέπεις την Αργεντινή να φέρνει ισοπαλία, τη Βραζιλία ισοπαλία, χθες είδαμε την Κολομβία, κέρδισε η Ιαπωνία. Δηλαδή βλέπουμε ομάδες έκπληξη και αυτό είναι πολύ θετικό και πολύ σημαντικό. Η Γερμανία στράβωσε, δηλαδή τα μεγαθύρια όλα αυτά βλέπουμε ότι έχουν στραβώσει στα πρώτα παιχνίδια και αυτό θα έλεγα ότι είναι και η ομορφιά του ποδοσφαίρου σε ένα τέτοιο πολύ μεγάλο, στο μεγαλύτερο μάλλον τουρνουά του κόσμου. Από εκεί και πέρα είναι ένα τουρνουά που βλέπουμε πάλι έτσι μεγάλες ομάδες, μεγάλους ποδοσφαιριστές, είναι χαρά για εμάς όλους που παρακολουθούμε το ποδόσφαιρο. Πραγματικά κεντρίζει το ενδιαφέρον, είναι πολύ νωρίς ακόμα για προγνωστικά, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει, αν εξαιρέσουμε αυτές τις 2-3 ομάδες που είπα, τις εκπλήξεις, δεν έχουμε δει το πού μπορούν οι μεγάλοι να φτάσουν. Mm-hmm. Τον Ουάρντα χθες πώς τον είδατε, έστω στο φινάλι που μπήκε για αλλαγή? Κοίταξε, ο Ουάρντα έδειξε και στο πρώτο παιχνίδι και χθες και μόνο που είναι μέλος και συμμετέχει σε αυτό το τουρνουά είναι πολύ βασικό, πολύ σημαντικό. Ο Ουάρντα είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ποιοτικός ποδοσφαιριστής, ξέρει πάρα πολύ καλά την μπάλα και δεν είναι τυχαίο που βρίσκεται στην αποστολή για το Μουντιάλ. Και η απόδοσή του και χθες και στο πρώτο παιχνίδι θα έλεγα ότι ήταν ικανοποιητική, αν και η Αίγυπτος δεν μπόρεσε να καταφέρει να δείξει και να πάρει το αποτέλεσμα, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι ένας δικός μας ποδοσφαιριστής συμμετέχει στο Μουντιάλ. Έτσι, και ένας δεν είναι ένας, συμμετέχει και ο Πρίγιοβιτς και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι, περιμένουμε να δούμε τον Πρίγιοβιτς, ίσως να πάρει και περισσότερο χρόνο συμμετοχής, γιατί όχι και βασικό στο επόμενο παιχνίδι με τους Ελβετούς. Μακάρι, γιατί όχι. Οπότε για φαβορή να μην σας ρωτήσω ακόμη, έτσι, είναι πρώτη αγωνιστική μόνο έχει γίνει. Δεν νομίζω για φαβορή, δεν μπορούμε να πούμε για φαβορή. Εντάξει, υπάρχουν οι μεγάλες ομάδες όπως είναι η Βραζιλία, η Αργεντινή, θεωρώ και πιστεύω ότι η Ισπανία έχει μια πάρα πολύ, όπως έχει πάντα η Ισπανία,
παίζει ένα πολύ έτσι, ικανοποιητικό ποδόσφαιρο. Είδαμε την Πορτογαλία με τεράστια στοιχεία πάλι που έχει δώσει αυτή η ομάδα και ο προπονητής και αυτόν τον πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή, τον Ρονάλντο. Δεν είναι πολύ νωρίς να ακούμε για προγνωστικά. Βέβαια, να γίνει και η δεύτερη αγωνιστική αυτά τα παιχνίδια που ξεκινούν από σήμερα και θα έχουμε περισσότερα σίγουρα, να πούμε. Σίγουρα αυτές οι μεγάλες ομάδες πιστεύω που στραβοπατήσανε στο πρώτο παιχνίδι σίγουρα θα δείξουν κάποιο διαφορετικό πρόσωπο. Από τις εκπλήξεις που έγιναν, ξεχωρίσατε ίσως κάποια ομάδα, ίσως τη Σενεγάλη για παράδειγμα. Ναι, συμφωνώ. Η Σενεγάλη νομίζω χθες με εντυπωσίασε. Είναι παιδιά δυνατά, παιδιά που τρέχουν, παιδιά που ξέρουν πολύ μπάλα. Ήταν πολύ ευχάριστη η έκπληξη. Και νομίζω δίκαια κέρδισαν και το παιχνίδι. Οπότε περιμένουμε τα περισσότερα και στο παγκόσμιο κύπελο. Κύριε Τουρσουνίδη, να σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να σας ευχηθώ καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια. Αυτός ήταν ο Γιώργος Τουρσουνίδης. Για ΠΑΟΚ, για παγκόσμιο κύπελο. Παγκόσμιο κύπελο το οποίο συνεχίζεται σήμερα φυσικά με άλλα τρία παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Για όλα αυτά και για τον Λέο Ζαμπά, το όνομα του Βραζιλιάνου που παίζει αρκετά την τελευταία ώρα για τον ΠΑΟΚ και αναμένεται να αποκτηθεί από τους Ασπρόμαυρους, θα συζητήσουμε περισσότερα μετά το break. Θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, φουλ επίθεση μέρος δεύτερο. Εν αναμονή του πρώτου σημερινού αγώνα για το Μουντιάλ, στις 3 Πορτογαλία-Μαρόκο, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο φυσικά στην ενδεκάδα τους, οι Πορτογάλοι του Φερνάντο Σάντος. Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος θα το δούμε και με νέο look στο σημερινό παιχνίδι, έχει αφήσει ένα μουσάκι. Σε λίγα λεπτά θα τον δούμε στις οθόνες μας. Μετά τα 3 γκολ κόντρα στην Ισπανία στην πρεμιέρα, φυσικά σήμερα απέναντι στο Μαρόκο θα επιδιώξει να οδηγήσει και πάλι τους Πορτογάλους σε μια νίκη και να πάρει και αυτός προβάδισμα στη μάχη για τον πρώτο σκόρ του τουρνουά. Πρώτο σκόρ του τουρνουά που μετά την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων για την πρώτη αγωνιστική είναι ο Mr. Αυτογκόλ. Με 5 αυτογκόλ μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί στα γήπεδα της Ρωσίας. 3 έχει Ρονάλντο και 3 ο Τσερίσεφ. Είναι η πρώτη σκόρερ. Στις 6 τη συνέχεια η Ουρουγουάη πιθανώς θα έχει εύκολο έργο απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Οι Σαουδάραβες που έδειξαν πολύ κακό πρόσωπο στην πρεμιέρα κόντρα στη Ρωσία ετήθηκαν με 5-0. Και το βράδυ η Ισπανία απέναντι στο Ιράν. Το Ιράν που ξεκίνησε με νίκη κόντρα στο Μαρόκο με εκείνο το αυτογκόλ στις καθυστερήσεις. Σήμερα βέβαια θα έχει πολύ πιο δύσκολο έργο απέναντι στους Ισπανούς, οι οποίοι έπαιξαν κυριαρχικό ποδόσφαιρο απέναντι στην Πορτογαλία, αλλά δεν είχαν υπολογίσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο που τους έβαλε 3 γκολ. Εντάξει, έκανε λάθη και ο Ντεχέα σε εκείνο το παιχνίδι. Μετά την πρώτη αγωνιστική, η οποία ολοκληρώθηκε χθες, έχουμε δει πάντως μέχρι στιγμής μια πολύ ανταγωνιστική διοργάνωση με όλες τις ομάδες να παλεύουν τα παιχνίδια. Όχι ιδιαίτερα μεγάλα σκορ, τα περισσότερα μάτς πάνε στο 2-1, στο 1-0. Και από εδώ και πέρα φυσικά η δεύτερη αγωνιστική αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, διότι όσες ομάδες δεν κατάφεραν να νικήσουν την πρεμιέρα, παίζουν ίσως και το τελευταίο τους χαρτί για την υπόθεση πρόκριση. Θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν σιγά σιγά οι 8 όμιλοι, ποιες ομάδες θα συνεχίσουν στη νοκάουτ φάση, ποιες θα επιστρέψουν στις χώρες τους. Η Αίγυπτος του Άρντα, από ό,τι φαίνεται μετά τη χθεσινή, από τη Ρωσία θα αποχαιρετήσει. Εάν σήμερα η Ουρουγουάη στις 6 κερδίσει τη Σαουδική Αραβία, οριστικά οι Αιγύπτιοι μένουν εκτός και θα περάσουν αγκαζέ Ρωσία και Ουρουγουάη. Πολύ ενδιαφέροντα τα παιχνίδια φυσικά, όσο κυλούν οι μέρες. Τεράστιο το ενδιαφέρον. Να επιστρέψουμε λίγο όμως εδώ στα δικά μας και στη μεταγραφή του Λέο Ζαμπά, η οποία στην επικείμενη μεταγραφή του Λέο Ζαμπά στον ΠΑΟΚ, όπως φαίνεται, θα ολοκληρωθεί. 20χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός, παίζει κυρίως στα εξτρέμα αλλά και στην
κορυφή της επίθεσης. Έγινε έντονη κουβέντα σχετικά με τον αριθμό των ξένων, διότι ο Ζαμπά δεν έχει κινητικό διαβατήριο και καλύπτει θέση ξένου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΠΟ, με το άρθρο 3 συγκεκριμένα, κάθε ομάδα μπορεί να έχει συνολικά 8 ξένους στο ρόστερ της, αλλά εφόσον οι 3 από αυτούς είναι κάτω των 23, δεν υπάρχει πρόβλημα, οπότε μπορεί να είναι 5 άνω των 23 και 3 κάτω των 23, οπότε εφόσον οριστικά αποκτήσει τελικά τον Λέο Ζαμπά, δεν δημιουργείται τέτοιο πρόβλημα, διότι είναι 20 ετών. Οπότε από τους 8 συνολικά ξένους, μπορεί να έχει 8 συνολικά ξένους εάν οι 3 είναι κάτω των 23, ο Ζαμπά είναι κάτω των 23, επομένως δεν θα δημιουργηθεί τέτοιο πρόβλημα όπως αρχικά διαφαινόταν και υπήρξε έντονος προβληματισμός έτσι αναφορικά με αυτό. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία έτσι που γίνονται γνωστά για τον Βραζιλιάνο, το δυνατό του στοιχείο είναι η ταχύτητα. Πόσα έχει δείξει μέχρι στιγμή σε Corinthians, όπου ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της βραζιλιανικής ομάδας, και από την περσινή του χρονιά στην Αχμάτ Γκρόζνιο, που είχε 24 συμμετοχές και 3 τέρματα. Η ταχύτητα είναι το πολύ δυνατό σημείο του Λέο Ζαμπά. Να ξαναναφέρω ότι οι Ρώσοι είχαν δαπανίσει περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Corinthians. Όσον αφορά τη συμφωνία του ΠΑΟΚ, εφόσον τελικά προχωρήσει, δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη το νούμερο της μεταγραφής, το ποσό που θα πρόκειται να δαπανηθεί για τον απόκτηση του Βραζιλιάνου. Φυσικά υπάρχει αναμονή και για τις υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις. Τα ονόματα των Κόντε και Πούκι είναι τα δύο που απασχολούν για τη θέση του Center Four. Ο Βέρμπλουμ, αρκετός καιρός πια, αναμένεται η απάντησή του. Ο ΠΑΟΚ σήμερα στις 6.30 θα συγκεντρωθεί για πρώτη φορά εν ώψη της νέας σεζόν. Αύριο το πρωί η ομάδα θα προπονηθεί στη Νέα Μεσημβρία και το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας. Θα γίνουν και εργομετρικές και απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις εν ώψη της έναρξης της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν, και την Παρασκευή το πρωί η ομάδα θα αναχωρήσει για το Χόρστ, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το πρώτο στάδιο, το πρώτο μέρος του βασικού σταδίου της φετινής προετοιμασίας. Θα επιστρέψει στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη για 5 ημέρες. Θα ξαναφύγει στις 8 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά, για το δεύτερο σκέλος μέχρι τις 16 του Ιουλίου. Από σήμερα σιγά σιγά φυσικά θα μπαίνουμε σε ρυθμούς εν ώψη της νέας σεζόν. Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν και τα φιλικά. 3 φιλικά στο πρώτο μέρος και 3 στο δεύτερο. Να βλέπουμε σιγά σιγά την εικόνα, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα του Λουτσέσκου. Με το βλέμμα φυσικά, με στόχο, τα παιχνίδια με την Βασιλεία για την πρόκριση στην επόμενη φάση, στον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League. Η ελβετική ομάδα θα βρεθεί στον δρόμο του ΠΑΟΚ. Είναι η πρώτη που θα βρεθεί στον δρόμο του ΠΑΟΚ στην προσπάθεια που θα κάνει φέτος ο δικέφαλος για να μπει για πρώτη φορά στην ιστορία του στη φάση των ομίλων. Για τρίτη φορά κόντρα σε Ελβετούς ο ΠΑΟΚ. Έχει καλές αναμνήσεις από την τελευταία φορά που είχε αντιμετωπίσει την Grasshoppers, με πρόκριση εκεί στις καθυστερήσεις με εκείνο το γκολ του Μάρκου. Θα δούμε φέτος εάν θα καταφέρει να αποκλείσει τη Βασιλεία, η οποία είναι μια έμπειρη ομάδα φυσικά, με αρκετούς δυνατούς ποδοσφαιριστές στο ρόστερ της. Πέρυσι έφτασε μέχρι τους 16 του Champions League, βγήκε δεύτερη στο ελβετικό πρωτάθλημα μετά από 7 χρόνια, απόλυσε τον τίτλο από την Young Boys. Να πούμε ότι στις 3, σε πολύ λίγο δηλαδή, θα γίνει και η κλήρωση για Αστέρα Τρίπολης και Ατρόμητο για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Στο γκρουπ των ισχυρών σε αυτή τη φάση οι δύο ελληνικές ομάδες, και αυτά τα μάτσα γίνουν εκείνη τη βδομάδα που θα παίξει και ο ΠΑΟΚ, στις 26 Ιουλίου και στις 2 Αυγούστου η Ρεβάνς.
ενώ έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο Πορτογάλοι και Μαροκινοί για το παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 3. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Πορτογαλία του Φερνάντο Σάντος, θέλει φυσικά την νίκη σήμερα μετά τον βαθμό της οπαλίας που πήρε απέναντι στους Ισπανούς στην πρεμιέρα, απέναντι στο πιο αδύναμο Μαρόκο που ξεκίνησε με ήττα. Και κάπως έτσι, λίγο πριν τη σέντρα του πρώτου σημερινού παιχνιδιού για το παγκόσμιο κύπελο, θα σας αφήσουμε κι εμείς. Φυσικά μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου Ζαγόρα στο πέναλτι. Μαζί θα είμαστε και πάλι αύριο στις 2, όπως κάθε μεσημέρι εδώ στο Λίμπερο. Η σημερινή φουλ επίθεση φτάνει στο τέλος της. Μέχρι αύριο, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να είστε καλά, καλώς μεσημέρι.